και μάλιστα ετέθηκε συγκεκριμένο ερώτημα και στη Βουλή. Και αφορά τα σχολεία, 18 σχολεία του νομού Αττικής, όπου είχαμε κρούσματα δυστυχώς μέχρι λιποθυμιών, που αφορά παιδάκια τα οποία δεν έχουν να φάνε και έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Η απάντηση που πήρε βέβαια το ερώτημα αυτό ήταν ότι θα κάνουν κάτι, συγκεκριμένα θα φροντίσουν να βρουν κουπόνια της αξίας του 1 και των 2 ευρώ για να βρεθεί λύση, κάτι το οποίο είναι αστείο. Θέλω να μου πεις εσύ, εν έτη 2012, δεν μιλάμε για κάποια τριτοκοσμική χώρα, έτσι. Μιλάμε για την Αττική, για την Ελλάδα, συγκεκριμένα στην πρωτεύουσά μας εδώ γύρω, για παιδιά, ότι φτάσαμε στο σημείο να μην έχουν να φάνε και να λιποθυμάνε στα σχολεία. Και απορώ πως δεν έχει πάρει μεγάλη έκταση αυτό το θέμα ακόμα, έτσι. Δεν είναι αστείο αυτό που πει. Δεν είναι καθόλου αστείο, εντάξει, είναι πολύ σοβαρό. Λέξη αυτή, είναι ντροπή, η μόνη λέξη είναι αυτή. Είναι ντροπή, πιστεύω. Εντάξει, ξέρουμε τι γίνεται γύρω μας. Αυτό είναι ότι ξεχύλισε το ποτήρι να φτάσουν στο σημείο αυτό να λιποθυμάνε παιδιά. Από την πείνα, ας πούμε. Είναι ντροπή γενικά για όλο αυτό που συμβαίνει και δεν βλέπουμε και κανέναν να ενδιαφέρεται όχι για τα μικρά παιδιά, ούτε για τα μικρά παιδιά. Δεν ενδιαφέρονται για τους ηλικιωμένους, δεν ενδιαφέρονται για τους συνταξιούχους γενικά. Για το τι γίνεται γύρω μας, ότι υπάρχει μια αθλειότητα, δηλαδή που δεν ξέρω πού θα φτάσει. Αλλά το ότι φτάνουμε σε αυτό το σημείο είναι μεγάλη ντροπή και έσχος για όλους αυτούς που κυβερνάνε και για όλους αυτούς που μας φέραν σε αυτή την κατάσταση. Και είναι και ρεζιλίκιος θρασίτατο το να λες, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη λογική, ότι να δίνεις κουπόνια 1-2 ευρώ. Δηλαδή είναι πάρα πολύ αστείο, παιδιά. Συγγνώμη, δεν ξέρω τι να πω. Το λέω, εδώ εξοργιστήκαμε, γι' αυτό το συζητάω και μαζί σου. Γιατί... Έχουν το θράσος και βγαίνουν και λένε ότι δεν διαβάσανε το μνημόνιο που υπογράψανε. Καλά. Για ένα ολόκληρο λαό. Τι μου λες τώρα για τα παιδάκια θα νοιαστούν που δεν έχουν να φάνε. Έχουν το θράσος να βγαίνουν και να λένε, σας βάλαμε στο λούκι χωρίς να διαβάσουμε. Αυτή η λογική είναι το να βάλεις ενάντια σε ηλικιωμένους και παιδάκια που είναι οι πιο απροστάτευτες ομάδες κοινωνικά. Για μένα δεν έχει καμία αυτό διαφορά δείχνει... από αυτούς που χτυπάνε τα παιδάκια έτσι, τα Χριστούγεννα και τους φέρνουν τα λεφτά από τα Κάναντα. Είναι επικίνδυνη, είναι αδυσόπιτη, είναι απίστευτη. Αυτό λέμε. Δηλαδή το πράγμα δεν έχει. Δεν μπορεί να το σχολιάσει. Διάβαζα ένα άρθρο στην εφημερίδα σήμερα για τους χρήσιμους ηλίθιους που έλεγε. Μην πάμε σε βαθιά ανάλυση, αλλά ας κρατήσουμε αυτό, η χρήσιμη λύθη. Έτσι. Μάρκο μου, τι να πω. Αυτό ναι. Που θέλω να πω εγώ, επί τη ευκαιρία τώρα με σένα στην παρέα μας, γιατί εντάξει, όχι ότι μπορούμε να σώσουμε τον κόσμο, αλλά σίγουρα επειδή εμείς σαν κανάλι το συζητήσαμε σε όλα τα παγαδάκια που στείνουμε, παρακαλώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο, πραγματικά το λέω όμως, ότι ό,τι μπορεί ο καθένας, δεν εννοώ τόσο απαραίτητα λεφτά που ξέρω ότι είναι δύσκολο, αντικείμενα, φαγητά. Μα δεν είναι λύση αυτή, Νικολέτα. Μα πάντα αυτό γίνεται. Όλος ο κόσμος βοηθάει και όλοι αυτοί ξέρουν ότι στο τέλος ο κόσμος μεταξύ του θα βρει τη λύση και ο ένας θα βοηθάει τον άλλον. Και πάντα έχει αποδειχθεί ότι όταν χρειάζεται, όταν γίνεται ένας τηλεμαραθώνιος, μαζεύονται εκατομμύρια ευρώ από όλο τον κόσμο, από όλους εμάς. Εντάξει, ο καθένας από το εστέρημά του δίνει από 1 ευρώ έτσι. Μέχρι 1.000 ευρώ έτσι. Για να βοηθήσει όλους αυτούς που έχουν ανάγκη. Αλλά ως πότε θα γίνεται αυτό? Ως πότε όλα αυτά τα λεφτά που έχουν κρατηθεί από τους ανθρώπους που έχουν δουλέψει τόσα χρόνια, που περιμένουν να πάρουν τη σύνταξή τους και δεν την παίρνουν με τον τζαμπουκά αυτό ότι δεν δίνουμε. Ως πότε θα γίνεται αυτό? Ως πότε ο ένας θα βοηθάει τον άλλον? Είναι μια εντελώς διαφορετική νοοτροπία. Έχω βρεθεί σε τηλεμαραθώνιο για παιδιά. Υπήρχε, δεν θα πω το όνομα, πολιτικός, γυναίκα, η οποία ζητούσε επίμονα όλο το βράδυ από τον υπεύθυνο πλατό τι ώρα θα βγω στο γυαλί και μην με βγάλετε μετά τις 12, γιατί οι ψηφοφόροι μου είναι μετά τις 12 δεν βλέπουν τηλεόραση. Το κοινό μου λέει δεν βλέπει μετά τις 12. Και γυρνούσαμε και την κοιτούσαμε όλοι με ανοιχτό το στόμα. Προβεβλημένη πολιτικός. Νέα, πολύ νέα. Από εκεί πέρα, τι να πούμε τώρα. Μάρκο, να πούμε ότι εσύ βοηθάς ένα αγοράκι 9 χρονών. Του παρέχει σε αδική περίθαλψη. Το διάβασα ένα δημοσίευμα. Ναι. Ναι. Κακώς έγινε το δημοσίευμα. Εντάξει, δεν το βοηθάω για να δημοσιεύω. Όχι, Μάρκο, μου το ξέρω. Ευχαριστώ πολύ, αλλά. Μάρκο, μου το ξέρουμε αυτό, να είσαι σίγουρος. Εγώ αυτό που θέλω να πω τώρα. Η ψυχή τους δεν για να. Γιατί. Έτσι ακριβώς, Ιωάννα μου. Θέλω να πω ότι επειδή εμείς εδώ πέρα είμαστε και λίγο οικογενειακό το κλίμα, με την καλή την έννοια. Μιλάω στο κανάλι μας, στο Star Channel, και επειδή ειδικά έχει να κάνει με παιδιά που τα παιδιά δεν θέλουν τίποτα. Τίποτα. Έχουμε ευαισθητοποιηθεί και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε όσον αφορά συγκεκριμένα το κομμάτι αυτό που μάθαμε για τα παιδιά στα σχολεία, σας παρακαλούμε πάρα πολύ όλους εσάς να πάρετε τηλέφωνο. Μπορώ λίγο να έχω το τηλέφωνο του σταθμού. 211-189-1000, θα περάσει και τώρα κάτω από την οθόνη σας.
Και θέλουμε, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, όσοι γνωρίζετε ότι γίνονται τέτοιου είδους πράγματα σε σχολεία, με παιδάκια με λιποθυμίες, είτε είστε γονιός. Κρούσματα σας για 18 λοιπόν σχολεία στην Αττική. Συγκεκριμένα υπάρχουν πράγματα. Παιδιά που λιποθυμούν, που οι οικογένειές τους δεν μπορούν να τους προσφέρουν ούτε ένα πιάτο λοιπόν φαγητό, γιατί υπάρχουν γονείς οι οποίοι είναι άνεργοι. Έτσι. Και μιλάμε για οικογένειες οι οποίες πριν από 1-2 μήνες δουλεύανε κανονικά και ήταν όπως όλοι εμείς. Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν άνεργοι γονείς, δεν έχουν να στείλουν τα παιδιά τους, δεν έχουν να ταΐσουν τα παιδιά τους. Λοιπόν, χρήματα, τρόφιμα, ρούχα, όποιος θέλει μπορεί να βοηθήσει, να επικοινωνήσει με το 211-189-1000. Εδώ θα δημιουργήσουμε επιτροπές στο ΣΤΑΡ και θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε και εμείς όσο μπορούμε. Έτσι, έτσι ακριβώς. Και μη χειρότερα να λέμε, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, Μάρκο μου. Λοιπόν,